περνάμε. Και ξαφνικά να ακούω την Ιωάννα και τη Μόνικα να σχολιάζουν τη Δήμητρα και εμένα. Να λένε αυτές οι δύο είναι χοντρές, έχουν βγάλει σπηριά, είναι ηλίθιες, είναι το ένα, το άλλο. Όταν εγώ σ' ακούω να γκρινιάζεις είναι καλά. Εσύ δεν γκρινιάζεις, είναι πάλι αλλού. Γκρινιάζεις, ασχολείσαι τώρα με τσόλια, ασχολείσαι. Σε κόλλα είναι. Αν είναι δυνατόν, σπάσε ανέρα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν, πώς κάνουν έτσι. Άστο, για το επίπεδο μη μιλάμε καλύτερα. Είδες επίπεδο. Εσείς είστε πολύ ψηλό επίπεδο. Παιδιά, κάνε ησυχία. Αν είναι δυνατόν. Άστο, σου λέω. Δεν μπορώ, αλήθεια, δεν ήρθα να τη δείρω. Άστο, σου λέω, άστο. Συζητάγα με τη Μόνη και έλεγα ότι θέλω πάρα πολύ να έχω πολύ καλή φωτογραφία. Και εκείνη τη στιγμή ηρωνευόμασταν, βασικά επαναλαμβανόμασταν. Λέγαμε ό,τι λέγανε τα κορίτσια για μας, ότι η στάνταρ θα έχουμε καλή φωτογραφία γιατί είναι όλα στημένα. Στημένα και στημένα. Εντάξει, το ακούσαμε ρε Μόνικα, στημένα και στημένα. Μα εγώ δεν το λέω αυτό, άλλοι το επαναλαμβάνουν. Εσύ δεν το λέει τώρα μισή ώρα, είναι στημένα. Το επαναλαμβάνουν, γι' αυτό είναι ηρωνία, κατάλαβες. Έλα, άστο σε ράιμο σου, λέω, άστο, ρε. Έλα, ναι, ελεηνές γκόμενες αυτές, ελεηνές όμως. Όλη την ώρα κάθονται και ειρωνεύονται, ενώ εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτές, είμαστε πλέον δύο ομάδες καθαρά. Δεν μπορώ να τις ακούω άλλο, θέλω να τις αρπάξω από τα μαλλιά και τις δύο μιλάμε. Είμαστε καλά! Είμαστε super cool! Πολύ cool! Πέταξε δυο και γίνεις τέλος! Τέλος! Έλα, έλα, το ράσουμε! Τι έλα το ράσουμε! Μην ασχολείσαι μαζί μου, εντάξει! Άντε, σοβαρά! Μέσα στο δωμάτιο προετοιμασίας του μακιγιάς και make-up άρχισαν και με βρίζανε. Με τα χειρότερα λόγια, βέβαια που δεν θα αναφέρω, γιατί δεν πρόκειται να πέσω σε αυτό το επίπεδο. Την έβρεσα γιατί απλά δεν έβρεσκα λέξεις να χαρακτηρίσω αυτή την κοπέλα. Είπα αυτά τα πράγματα στην κριτική επιτροπή. Ανακάτεψε όλο το σπίτι. Ήμασταν πριν από αυτό μια χαρά. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό που έκανε η Ιωάννα το έκανε επίτηδες για να με φέρει μένα στη Διάντα σίγουρα και είμαι σίγουρη ότι αυτή την εβδομάδα που θα έρθει θα φύγω εγώ διότι αυτή έχει στήσει όλο το σκηνικό έτσι. Τέλος! Άσε με ρε! Άσε με! Τέλος! Η άλλη δεν μιλάει. Τι να πήρω! Ενώ όταν ανοιχτή η κάμερα ποτέ δεν μιλάμε, γι' αυτό κι εσείς βουλώστε το, εντάξει! Σίγουρα θέλουν να το κάνουν επίτηδες όλα αυτά για να μας νευριάσουν. Έτσι ώστε να έχουμε νεύρα και να μην κάνουμε καλή φωτογράφηση. Αν δεν ήταν η Ιωάννα μέσα στο σπίτι, τα πράγματα θα ήταν μια χαρά. Ακόμα και με τη Μόνικα, γιατί η Μόνικα ξέρει κατά βάθος ποιες είμαστε και το πώς βλέπουμε τη Μόνικα. Δεν ξέρει τι πλήση εγκεφάλου της έχει κάνει η άλλη. Εγώ δεν βλέπω καμία από αυτές τις σχόλια τις τελευταίες εβδομάδες με τον εαυτό τους. Έχουν γεμίσει με σπινάκια, έχουν παχύνει. Δεν κάνουν καθόλου πόζες, δεν περπατάνε, δεν κάνουν πρόοδο στο σπίτι, δεν είναι καθόλου συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Ασχολούνται με τι θα πει η Ιωάννα και τι κάνει η Μόνικα. Μόνο με αυτό. Τίποτα άλλο δεν πιστεύω ότι έχει νόημα για αυτές αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως η Ιωάννα έχει, δεν ξέρω τι να του πω, μια στρατηγική σε όλο αυτό το παιχνίδι. Απλά δεν είναι ο εαυτός της. Εάν είναι ο εαυτός της, τότε είναι τέρας πραγματικά.